δεν δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη ανάσα τα στοιχεία αυτά για τον πληθωρισμό, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση, αρκετά μεγάλη αποκλιμάκωση. Όπως είπες και εσύ, πήγε στο 5,5% για την Ευρωζώνη για το μήνα Ιούνιο, από το 6,1% του Μαΐου. Όμως υπάρχει ο δομικός πληθωρισμός που εξακολουθεί να αποτελεί το προβληματικό στοιχείο, διότι ο δομικός πληθωρισμός δεν αποκλιμακώθηκε, αντίθετα ανέβηκε λίγο, τσίμπησε τον Ιούνιο, πήγε στο 5,4 από το 5,3% του Μαΐου. Αν δούμε τώρα αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία για τις τιμές, τους επιμέρους κλάδους μάλλον για τις τιμές, θα δούμε ότι ο πληθωρισμός τροφίμων παραμένει, αποτελεί και αυτός μεγάλο πονοκέφαλο, διότι οι τιμές τροφίμων πήγανε στο, είχαμε μια πολύ μικρή αποκλιμάκωση, 11,7% από 12,5% του Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι έχουμε δει μείωση των τιμών των πρώτων υλών, επίσης μείωση στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, να αναφέρω έτσι ενδεικτικά, είχαμε μείωση των τιμών στο σιτάρι κατά 12%, στο καλαμπόκι κατά 7%, στη σόγια μείωση 5%. Επίσης είχαμε εντυπωσιακή μείωση των τιμών του φυσικού αερίου στο πρώτο εξάμηνο, που έχουμε σήμερα και το τέλος του πρώτου εξαμήνου και έχουμε τα στοιχεία. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο, η τιμή του μειώθηκε 51%, το πετρέλαιο 13%. Αυτή λοιπόν όλη η μείωση που σας είπα τώρα δεν έχει περάσει στις τιμές τροφίμων. Επίσης, στον κλάδο των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών, η αύξηση αποκλιμακώθηκε λίγο στο 5,5 από 5,8 το Μάιο. Στις υπηρεσίες αντίθετα, είχαμε αύξηση των τιμών 5,4 από 5% το Μάιο. Και να σταθώ λίγο εδώ στο σημείο αυτό, στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, έχουμε δει τον τελευταίο καιρό πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές μεταφορών, ειδικά στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, και μάλιστα αυτή την εβδομάδα ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων έκανε μία παρέμβαση και είπε ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στα δρομολόγια της Ευρώπης έχουν αυξηθεί 30% περίπου. Μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση. Ναι, προφανώς μεγάλη, 30% βέβαια, πολύ μεγάλη αύξηση. Μεγάλη αύξηση, και γι' αυτό κάλεσε τις εποπτικές αρχές να διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους έχουμε δει τόσο μεγάλη αύξηση. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Ο μοναδικός κλάδος που έχουμε πτώσει, και μάλιστα μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με το Μάιο, είναι ο κλάδος της ενέργειας. Όπως σας είπα, είχαμε μεγάλη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Η ενέργεια λοιπόν, έχουμε μείωση των τιμών κατά 5,6% τον Ιούνιο από 1,8% του Μαΐου. Μεγαλύτερη πτώση δηλαδή. Αυτή όλη η κατάσταση, το γεγονός δηλαδή ότι οι τιμές των τροφίμων, των αγαθών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, έχουν αλλάξει πλέον τις καταναλωτικές συνήθειες τόσο εδώ στη χώρα μας, όσο γενικά και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον με βάση τις έρευνες ότι μειώνεται η κατανάλωση των έτοιμων γευμάτων, η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, έχουν περιορίσει κατά πολύ τις αγορές βιολογικών, τόσο οι Έλληνες όσο και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Έχουμε μείωση της κατανάλωσης αλμυρών και γλυκών σνακ, όπως επίσης και ινοπνευματοδών, όπως κρασιά, μπύρες κτλ. Επανέρχομαι λοιπόν πάλι στο θέμα του πληθωρισμού. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός πήγε στο 2,7% τον Ιούνιο από το 4,1% του Μαΐου. Υπάρχουν και κάποιες χώρες που είχαμε πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση, δηλαδή ο πληθωρισμός έπεσε κάτω από το στόχο του 2%, όπως είναι η Ισπανία που πήγε στο 1,6%. Παρά το γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός και στην Ισπανία παραμένει ψηλός, είναι πάνω από το 5%, κάτω από το 2% είχαμε και στο Βέλγιο 1,6% και στο Λουξεμβούργο 1%. Στη Σλοβακία και γενικά στις χώρες της Βαλτικής τα νούμερα παραμένουν υψηλά. Η Σλοβακία είναι η μοναδική χώρα που έχει αυτή τη στιγμή διψήφιο ποσοστό πληθωρισμού στο 11,3%.
Επίσης, να σημειώσω ότι η Γερμανία είναι η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης που παρουσίασε κλιμάκωση του πληθωρισμού. Δεν είχε αποκλιμάκωση η Γερμανία. Πήγε δηλαδή στο 6,8 τον Ιούνιο από το 6,3%. Και αυτό είχε κάποιον αντίκτυπο στη συνολική μέτρηση του πληθωρισμού για την Ευρωζώνη, διότι κάποιοι οικονομολόγοι στο Bloomberg είχαν κάνει λόγο ακόμα και για αποκλιμάκωση στο 5,4%. Μιλάω για το γενικό ποσοστό του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Αυτό, η αύξηση του πληθωρισμού στη Γερμανία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι σταμάτησε πλέον η επιδότηση για τις τιμές των εισιτηρίων στις μεταφορές. Και αυτό είχε αντίκτυπο στο συνολικό ποσοστό. Βλέπουμε τώρα, εν κατακλείδη, βλέπουμε ότι οι μέχρι τώρα επιτοκιακές αυξήσεις που στην Ευρωζώνη κλείνουν ένα χρόνο σχεδόν, τον Ιούλιο είχαν ξεκινήσει του 2022. Μετά λοιπόν από ένα χρόνο βλέπουμε κάποια αποκλιμάκωση, όμως η αποκλιμάκωση στο δομικό πληθωρισμό, που να θυμίσουμε εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, γίνεται με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Αυτό ακριβώς υπογράμμισαν οι κεντρικοί τραπεζίτες, όλοι σχεδόν οι κεντρικοί τραπεζίτες, και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τη Federal Reserve και από την Τράπεζα της Αγγλίας, στο ετήσιο φόρουμ που είχαμε αυτή την εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Πορτογαλία, στη Σύντρα της Πορτογαλίας, είπαν δηλαδή ότι μπορεί να βλέπουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, όμως ο δομικός πληθωρισμός θα αργήσει πολύ να υποχωρήσει και γενικότερα θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δούμε τον πληθωρισμό να επανέρχεται στο στόχο του 2%. Μάλιστα. Ο πληθωρισμός βέβαια αποκλιμακώνεται. Τι γίνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία βέβαια, γενικότερα ο πληθωρισμός. Τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ο πληθωρισμός σήμερα θα ανακοινωθεί σε λίγο. Ο δείκτης που παρακολουθεί πολύ στενά η Federal Reserve είναι ο δείκτης των ατομικών καταναλωτικών δαπανών. Αναμένεται σύμφωνα με τις προβλέψεις να παρουσιάσει σε μηνιαία βάση μία αύξηση 0,3%. Οπότε και εκεί δεν είναι καλά τα σημάδια. Όπως αναμενόταν. Θέλανε να είναι πολύ πιο γρήγορη και άμεση η αποκλιμάκωση. Γι' αυτό το λόγο και ο Τζερόμ Πάουελ το είπε καθαρά, ότι θα έχουμε τουλάχιστον 2 ακόμα επιτοκιακές αυξήσεις στη διάρκεια του 2023. Τον Ιούλιο είναι το πιθανότερο και μία ακόμη το Σεπτέμβριο. Όπως βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η αύξηση του Ιουλίου θεωρείται κάτι περισσότερο από δεδομένο. Παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί εσύ μας είχες πει εδώ, τη σφοδρή κριτική που ασκούν οι εταίροι, οι κυβερνητικοί εταίροι στην Ιταλία για την Κριστίν Λαγκάρτ και για τη λογική που διέπει την κεντρική τραπεζίτρια για την, όσον αφορά τις αυξήσεις των επιτοκίων. Λοιπόν, θα τα δούμε βέβαια, όλα αυτά και... Ναι, παρακαλώ, Έφη. Βέβαια, Κώστα, να πω μια κουβέντα, ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε την αναμενόμενη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, παρά το γεγονός αυτό, οι οικονομίες παραμένουν ανθεκτικές και μάλιστα αυτό είναι ακόμη ένα στοιχείο που υπογραμμίστηκε στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν έχουν πληγεί τόσο πολύ όσο έκαναν λόγο οι προβλέψεις μέχρι τώρα. Έχουμε μία αγορά εργασίας που παραμένει πολύ ανθεκτική. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι όπως λένε οι περισσότεροι αναλυτές και οικονομολόγοι, ο αντίκτυπος της αυστηρής νομισματικής πολιτικής γίνεται αισθητός μετά από ένα χρόνο. Οπότε τώρα βλέπουμε τα πρώτα σημάδια του, οπότε θα δούμε. Άρα, δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που λες, μεταφέροντας τις τοποθετήσεις ειδικών, μάλλον μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, γιατί από τη στιγμή που θέλει ένα μήκος χρόνου για να αρχίσουν τα σημάδια, οι επιπτώσεις να εμφανίζονται στην καθημερινότητα, τότε τα πράγματα έρχονται δύσκολες ώρες και ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έφη. Να είσαι καλά καλό απόγευμα. Για την παρουσία σου. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.